Ο Αλέξανδρος, αν ομιλεί τη μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα. Γιατί εσείς είστε εκπρόσωπος του ΖΑΕΦ. Όχι, λέω. Εσείς τι λέτε. Ομιλείτε. Γιατί ο κ. Γαβρόπουλος είπε να το δώσουμε σε κάτι επιστήμονες. Είπε να κάνουμε, να διδάσκουμε μακεδονική γλώσσα σε εννιατάξιο και στο ΠΑΜΑΚ. Καλά, εντάξει. Και είπε πριν ήταν ισόχη, δεν υπάρχει, μη μας τρελάνετε, ποια μακεδονική γλώσσα. Και ο κύριος Γαβρόπουλος είπε να το πούνε επιστήμονες. Δεν είπε όχι. Η απάντηση δόθηκε παρουσία της Ιας Αναγνωστοπούλου από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δημητρόφ, και λέει ότι αυτό που ομιλείτε, που είναι μια σλαβική γλώσσα, ναι, από ένα σλαβικό έθνος, δεν έχει, είπε, καμία σχέση με τη γλώσσα που μιλείτε στην ελληνική Μακεδονία. Ο Δημητρόφ το είπε. Λοιπόν, βαφτίσατε μακεδονική. Είναι δύο και ένα πρώτο. Παρακαλώ πολύ τώρα. Αυτή τη γλώσσα, στο τέλος. Αυτή τη σλαβική τη γλώσσα τη βαφτίσατε μακεδονική. Δεν βάφτισε καμία. Τη βαφτίσανε του 97. Του 1977 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και γράφεται μέσα στη συμφωνία. Άρα εμείς θα το δεχτούμε τώρα ότι η γράφεται μέσα στη συμφωνία. Γράφεται μέσα στη συμφωνία. Δεν γίνεται έτσι. Μετά θα έχουμε εθνότητα, μετά την πλούρα. Ρωτήσατε εμένα, κύριο Λιάτσου, ή τον κύριο Καμένε. Εσάς ρώτησα, παρακαλώ. Ελάτε. Να κλείσουμε, ελάτε. Πείτε. Καταρχήν, κύριε Καμένε, σας το είπα και άλλη φορά. Μην παριστάνετε τους Μακεδονομάχους. Εντάξει, γιατί όπως είπε ο Μεγαλέξανδρος, του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Σοκούδας, ότι όταν κατέβαιναν οι Μακεδόνες από τη Λάρισα, τους αποκαλέσατε Βούλγαρους. Τώρα οι Βούλγαροι γίνανε Μακεδόνες. Λοιπόν, αφήστε το. Αφήστε το. Εσείς αφήστε το. Έχετε ομιλία αμίσου. Αφήστε το. Καμία ομιλία αμίσου. Ο Γιώργος Σοκούδας σας έβαλε στη θέση σας. Είναι ομιλία αμίσου σας. Για την υποκρισία και τον φαρισαϊσμό σας. Και θα σας περιμένουν απ' έξω να σας συλλάβουν προληπτικά. Κύριε Καμένε, αυτό που λέτε να προσέχετε. Μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα. Στην Ελλάδα ομιλείτε, ναι ή όχι. Ντρέπεστε να το πείτε. Πέστε ρε, Αλέξανδρε. Δεν ομιλείτε, κύριε. Μακεδονική γλώσσα. Μακεδόνες μιλάνε ελληνικά. Δεν ομιλείτε. Εσείς τι είστε τώρα, στο Α2 ανακριτής είστε. Δεν το λες. Ανακριτής. Γιατί δεν το πω σε εσένα. Θα δώσω εξετάσεις, μωρέ. Όχι, στον ψηφοφόρο σου. Όχι, αγαπάω εγώ. Στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Εσείς δεν είστε ερμηνευτής αυτής της διαδικασίας. Δεν ομιλείτε μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα. Άστο σου λέω. Εντρέπεσαι. Υποκριτές και φαρισαίοι είστε. Εγώ είμαι. Τον κόσμο επάνω μας λέγατε Βούλγαρους. Και τώρα οι Βούλγαροι γίνονται Μακεδόνες. Άστο σε παρακαλώ. Που θα μου δώσεις εξετάσεις μακεδονικές. Μακεδονία. Δεν το λες. Λοιπόν, άρα έχεις πρόβλημα. Νομίζεις εσύ. Κρυφή ατζέντα. Ποια κρυφή ατζέντα. Όπως με το Αιγαίο. Δεν τα παραδέχεσαι. Όχι, δεν τα παραδέχεσαι. Η εξωγήινη. Απάντησα, κύριε Λιάτσο. Απάντησα σε εσάς σε αυτό που θέσατε και είπα το εξής. Ότι ο κύριος Δημητρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων. Και δύο πήγε, δεν έχω κανένα. Είπε. Αφού είναι σλαβική. Άντε πάλι! Μα θα σταματήσεις, άνθρωπέ μου! Θα σταματήσεις! Μα κάνεις προπαγάνδα. Είπε παρουσία της Ιας Αναγνωστοπούλου. Ναι. Εμείς μιλάμε αυτή τη γλώσσα που δεν έχει καμία σχέση με τη γλώσσα που μιλάνε στην ελληνική Μακεδονία. Και την είπατε μακεδονική. Αυτή που δεν έχει, μιλιέται. Μα τι λες τώρα. Αυτή που δεν έχει σχέση. Σλαβική είναι η γλώσσα. Είναι σλαβική. Σλαβική. Συμφωνώ. Σλαβική. Ομιλείτε στην Ελλάδα. Ομιλείτε στην Ελλάδα. Αυτό. Μα δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο μία. Μειονότητα η οποία είναι θρησκευτική. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καμία άλλη. Σας ευχαριστώ καμία άλλη. Να τελειώνουμε. Καμία άλλη δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Καμία άλλη μειονότητα. Η οποία δεν μιλάει. Φίλες και φίλοι. Καμία άλλη. Τηλεοπτικά στην Ελλάδα μιλάμε ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.